Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε μετά τη χθεσινή μας απουσία. Χθες δεν είχαμε δυστυχώς ώρα για μπλε εδώ στο Λίμπερο 107,4, καθώς υπήρξαν παιχνίδια σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αργότερα, οπότε δεν ήταν εφικτό. Σήμερα επιστρέφουμε όμως κανονικά στην ζώνη μας, όχι αυτή που φοράμε, στο τζιν για να μην μας πέφτει, αλλά στη ζώνη 7 με 8, Χριστάρα μου. Εδώ είμαστε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Έχουμε αρκετά να καταγράψουμε και σήμερα για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ. Και όχι μόνο, όπως ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια, 12η συνεχόμενη σεζόν, η ώρα για μπλε ασχολείται αποκλειστικά με θέματα του Ηρακλή και ασχολείται με όλα όσα αφορούν τον Ηρακλή, όχι μόνο στα τρία μεγάλα αθλήματα, αλλά και στα υπόλοιπα. Και όποτε μας δίνει τη ευκαιρία το κάνουμε αυτό πράξη, θα το κάνουμε και σήμερα. Τρόποι επικοινωνίας, FM κενό, το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας, και το mail μας είναι ανοιχτό, blue libero, μία λέξη, blue libero@yahoo.gr. Αυτή η εκπομπή, το ξέρετε ότι η χατήρια δεν χαλάει, ειδικά όταν μου ζητάτε τραγούδια. Μπορεί να είναι η βάση μας, το θέμα μας, το είναι μας, η καθημερινότητά μας και η εκπομπή μας φυσικά, ο Ηρακλής. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια ξέρετε ότι η ώρα για μπλε συνοδεύεται πάντα από καλή ποιοτική μουσική. Και όταν φίλοι μου, είτε καλοί μου φίλοι, είτε σκέτο γνωστοί, είτε ακροατές, είτε, μου ζητούν τραγούδια, εδώ εγώ δεν χαλάω χατήρια, χαλάω Χρήστο, δεν χαλάω. Πάμε να πιούμε ένα καφέ υπέροχο Βέντο. Καφέ Βέντο θα βρείτε μόνο στο καφέ μάγαζο και πουθενά αλλού. Και όχι μόνο Βέντο, και σοκολάτες Τσοκολάβ και υπέροχα τσάγια Βότανα που μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ. Βέντο θυμίζουμε και γεύση Κολομβίας και γεύση Κένιας και γεύση Αιθιοπίας. Φοβερά πράγματα. Όλα αυτά τα προϊόντα και άλλα πολλά σε επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα στο... από την εταιρεία Καφέ Μάγαζο στο 2310 70 55 54 και στο καφεμάγαζο.gr και στην Ακαδήμου στον Εύωσμο οι απαραίτητες πληροφορίες και τα ψώνια σας, γιατί πιστέψτε με, με το που θα πάτε θα τα γευτείτε όλα και επειδή θα σας αρέσουν όλα θα τα πάρετε και όλα μαζί σας. Στο ρεπορτάζ μας όσον αφορά το ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποιες αποχωρήσεις, όπως ο νεαρός ο Δραγάνης, όπως ο επίσης νεαρός ο Ιφαντίδης. Βέβαια ο Ιφαντίδης ήρθε ως μεταγραφή στον Ηρακλή, δεν θα συνεχίσει από ό,τι φαίνεται. Για το Δραγάνη και για τα υπόλοιπα παιδιά νομίζω αξίζει να τους χειροκροτήσουμε, αξίζει να τους ευχαριστήσουμε, γιατί αυτά τα παιδιά κλήθηκαν και έπαιξαν στις πρώτες δύο αγωνιστικές που δεν πρέπει να το ξεχάσουμε ποτέ. Ούτε το μάτς στην Καρίτσα, δεν μας ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα. Θυμίζουμε τότε πώς κατέβηκε ο Ηρακλής. Ήτανε αυτά τα 11-12 αμούστακα παλικάρια, οι πιτσιρικάδες 17-18 ετών και πολύ λέω, που φόρεσαν τη φανέλα του Ηρακλή και μπήκανε μπροστά. Και νομίζω ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε όλους, και η ομάδα και εμείς, όλα αυτά τα παιδιά που δεν συνεχίζουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν πλέον στον Ηρακλή, γιατί έχουν έρθει πολύ πιο έμπειροι παίκτες από τη στιγμή που ο Ηρακλής κάνει πρωταθλητισμό και θέλει να ανέβει φυσικά, που είναι ο στόχος, στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Αλλά πρέπει να μην τους ξεχνάμε, να τους λέμε ένα ευχαριστώ, γιατί στις πρώτες δύο αγωνιστικές ήταν οι μοναδικοί που υπήρχαν και έπαιξαν και κατέβηκε ο Ηρακλής στο πρωτάθλημα. Το δελτίο του Γάλλου του Δεσμέντη είναι έτοιμο. Του Τάι το περιμένουμε. Εξάλλου το ποδόσφαιρο και το βόλεϊ, παραθετικά λέω και το βόλεϊ, δεν θα μας απασχολήσουν όσον αφορά τα αντρικά τμήματα και πιο συγκεκριμένα το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται. Μόνο το μπάσκετ θα μας απασχολήσει με εκτός έδρας αναμέτρηση. Από Πλασίμπο Μέιντεν. Αυτά είναι. Ξέρω κάποιον που θα χτυπιέται τώρα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, τι έλεγα. Ναι. Ότι το ποδόσφαιρο έχει ρεπό. Η επόμενη αγωνιστική που θα μας απασχολήσει είναι 4 Φεβρουαρίου Κυριακή στο Κιλκής με τον Κιλκησιακό. Το βόλεϊ και όλη η Α1 έχει διακοπή, γιατί η Λίγκα τα έκανε. Να μην πω πώς τα έκανε. Ήταν να κάνει το Final Four του League Cup. Δεν το έκανε. Τζάμπα πάει η αγωνιστική. Τζάμπα δεν παίζουν. Για το βόλεϊ βέβαια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί σήμερα έγινε η κλήρωση του κυπέλου. Έχει πολύ ζουμί, πολύ ψωμί. Και εύχομαι πραγματικά μέσω του κυπέλου να βγάλουμε και μέσω του κυπέλου να βγάλουμε γούστα. Και όταν λέω γούστα, να δούμε τον Ηρακλή στο Final Four τη Γλυφάδα που θα γίνει εκεί στη Γλυφάδα φέτος. Δεν το έκανα επίτηδες για τους φίλους που λατρεύουν τους Iron Maiden, απλά είχαμε ένα τηλεφώνημα. Σημαντικό, συμβαίνουν αυτά εν ώρα εκπομπής. Λέγαμε λοιπόν για το βόλεϊ.
Τι λέει ο Θανάσης. Το παλικαράκι ο Δραγάνης είναι πολύ καλό παιχτάκι. Προπονητής δεν είμαι, αλλά ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Ναι, Θανάση μου, να συμφωνήσω μαζί σου. Καλό παιχτάκι, δεν λέω, αλλά δεν μπορεί να βρει χρόνο. Μπορεί να βρει χρόνο. Εδώ θα φτάσουμε σε σημείο να βλέπουμε τον Ντεσμέντ και τον Μεντί στον πάγκο. Που είναι ξένοι και υποτίθεται τους ξένους τους έχεις βασικούς. Αυτό το παιδί έχει πάρει πολύ μικρό χρόνο συμμετοχής από τότε που ενισχύθηκε η ομάδα. Προφανώς και γι' αυτό το λόγο αποχωρεί, όπως και ο Ιφαντίδης. Έτσι, ο Ιφαντίδης ως μεταγραφή ήρθε. Δεν ήταν στην κατηγορία των πιτσιρικάδων που ανήκει ο Δραγάνης στα πρώτα δύο παιχνίδια. Τέλος πάντων, τις αποφάσεις παίρνουν αυτοί που πρέπει να τις πάρουν. Χρόνια πολλά στην φίλη μας την Άντα που έχει γενέθλια. Καλησπέρα, Μαριλίζα. Σε ευχαριστώ που ακούς. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά. Στο βόλεϊ, με πήρατε φόρα σήμερα με τα μηνύματα. Στο βόλεϊ είχαμε την κλήρωση και μια κλήρωση που φέρνει αντίπαλο τη Χάνθ. Στη Χάνθ, εδώ στο γήπεδο Τσικίνα, στην πόλη μας. Νομίζω είναι, αν θυμάμαι καλά, 7 Φεβρουαρίου. Η ώρα δεν έχει βγει ακόμα. Και εφόσον ο Ηρακλής περάσει το εμπόδιο ομάδος που είναι στην Α2 κατηγορία, ομάδα της Χάνθ, τότε θα υποδεχθεί τον Φίνικα Σύρου. Με την προϋπόθεση ότι ο Φίνικα Σύρου θα κερδίσει την ΑΕΚ στην Αθήνα. Γιατί το ζευγάρι Χάνθ-Ηρακλής, που προφανώς ο Ηρακλής θα είναι ο νικητής, θα περιμένει το νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Φίνικα Σύρου. Εάν η ΑΕΚ που είναι Α2 ομάδα, αλλά είναι καλή ομάδα, πάει για άνοδο γιατί έχει Λάπα, έχει Κανέλο, έχει Πιπέρια, έχει καλούς παίχτες, έμπειρους που τους ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια από την Α1 ανδρών, στο βόλεϊ, αν κερδίσει η ΑΕΚ το Φίνικα Σύρου, τότε ο Ηρακλής θα πάει στην ΑΕΚ, στην Αθήνα, να παίξει την πρόκρισή του για το Final Four. Εάν περάσει ο Φίνικα Σύρου μέσα από την ΑΕΚ, τότε θα έρθει ο Φίνικα Σύρου, καλώς τα παιδιά, τα αγαπημένα. Και θα τα περιμένουμε αυτά τα παλικάρια στη Μικρά. Ναι, αυτή η ομάδα είναι που έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία δύο χρόνια και όχι μόνο τον Ηρακλή. Αυτή η ομάδα, η γνωστή. Ο Φίνικα Σύρου που έκανε τον Ηρακλή φέτος να παίρνει τα αεροπλάνα και τα βαπόρια και τα καράβια και οτιδήποτε άλλο και να ταλαιπωρείται πάρα πολύ γιατί έκανε, πώς τα λένε αυτά, μουτσουνάκια. Έτσι τα λένε, Χρήστο. Έτσι τα λένε. Ο Φίνικα Σύρου στον Ηρακλή τα τελευταία δύο χρόνια με τις ευλογίες της Λίγκας φυσικά κάνει μουτσουνάκια. Και να πώς τα φέρνει η κλήρωση. Δεν θα πω την άλλη τη λέξη γιατί την κάνω Σαρδάμ. Πώς τα φέρνει η κλήρωση και φέρνει το Φίνικα Σύρου στη Μίκρα, εφόσον βέβαια γίνει αυτό που προείπαμε. Μιας και την έχω την ανακοίνωση τη σημερινή από τον Ηρακλή στο Βόλι, να τη διαβάσω. Στον δρόμο προς τη Γλυφάδα ο τίτλος. Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του κυπέλλου ανδρών στα γραφεία της ΕΟΠΕ. Ο Ηρακλής κληρώθηκε απέναντι από την ομάδα της Χάνθ και στη συνέχεια, αν περάσει, θα αγωνιστεί με τον νικητή του αγώνα ΑΕΚ Φίνικα Σύρου. Σε περίπτωση που περάσουμε εμείς και περάσει και η ομάδα της Σύρου, έχουμε κρατήσει την έδρα μας, ενώ σε περίπτωση που περάσει η ΑΕΚ, η ομάδα θα μεταβεί στην Αθήνα. Ο προπονητής της ομάδας μας, Γιάννης Ορφανός, δήλωσε: σίγουρα είναι μια ευνοϊκή κλήρωση για μας, καθώς κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι εύκολο. Εμείς πρέπει να είμαστε αφοσιωμένοι για να πετύχουμε το στόχο μας, είναι η γραπτή τοποθέτηση του κυρίου Ορφανού στην επίσημη ιστοσελίδα του Ηρακλή για το βόλεϊ. blue-libero@yahoo.gr. Ανοιχτό το έχω συνέχεια, το mail όποιος θέλει να γράψει και το Facebook φυσικά που πολλές φορές το βομβαρδίζεται με τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να μιλήσουμε μετά από καιρό με τον Φάνη του Τζιάρη, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή χρονιά να πούμε και στον αέρα, αν και τελειώνει ο Γενάρη σε λίγο. Καλή χρονιά, καλησπέρα Φάνη. Να είσαι καλά, καλησπέρα επίσης. Είσαι καλά, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά, όλα καλά. Την υγειά μας να έχουμε. Την υγειά μας να έχουμε και όλα, ναι, και όλα γίνουμε. Την υγειά μας να έχουμε, Φάνη, και να βλέπουμε μέσα σε λίγους μήνες τον Ηρακλή που ξεκινάμε κάποια πιτσιρίκια τις πρώτες δύο αγωνιστικές να είναι πρώτος. Κοίταξε, νομίζω ότι... Όταν, γίνεται, έτσι. Αποδείχθηκε ότι γίνεται. Γίνεται μετά από πολλές δυσκολίες και σύμφωνα με τη γνώμη των φιλάθλων του Ηρακλή, γιατί η απόφαση πάρθηκε σε μια γενική συνέλευση, δεν πρέπει να κατέβει σιγά μαθηνική με οποιοδήποτε κόστος. Το κόστος όμως του Ηρακλή δεν είναι να κατέβουμε έτσι απλά. Όταν ο Ηρακλή δημιουργεί κάτι, πρέπει να είναι και καλό. Να το στηρίζει και να είναι καλό. Έτσι προσπαθήσαμε όλοι μαζί που μπήκαμε μέσα στην ομάδα να φτιάξουμε μια ομάδα αρκετά ανταγωνιστική, έτσι ώστε να μέχρι τον Ιανουάριο που θα ήταν οι μεταγραφές να είμαστε πολύ κοντά στις πρώτες θέσεις. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που ήταν μέχρι στιγμής σε εκείνη την ομάδα και καταφέραν την ομάδα να μην στις πρώτες θέσεις, έτσι ώστε τώρα με τις μεταγραφές που κάνουμε να είναι πολύ δυνατή ομάδα για να πιστεύουμε όλοι ο κόσμος ότι να βγούμε στην επόμενη κατηγορία.
Πριν πάμε στα υπόλοιπα που αφορούν τα διοικητικό, οικονομικά, αυτά που ασχολούσε και εσύ καθημερινά με τους υπόλοιπους που είστε σε όλο αυτό το κομμάτι και τρέχετε την ομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον Φάνη του Τζιάρη και ως ποδοσφαιριστή να μου δώσει τη δική του εξήγηση για το ότι ήρθαν όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές και μέσα σε ένα, δύο, τρεις μήνες όχι μόνο απέκτησαν χημεία, όχι μόνο έκαναν πρωταθλητισμό, όχι μόνο έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και συνεχίζουν και βάζουν και πολλά γκολ πλέον, προσφέρουν και θέαμα, αλλά είναι λίγο ανεξήγητο αυτό, έτσι. Εμάς μας χαροποιεί, δεν μας ενδιαφέρει να το εξηγήσουμε. Το δικό σου σχόλιο ως ποδοσφαιριστή, το να μπει σε μια ομάδα, να έχεις άλλους 10-11, να μην ξέρεις τα ονόματά τους και ξαφνικά να είσαι πρώτος, άσχετα αν μιλάμε για την τρίτη εθνική, δεν έχει σημασία, έτσι. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Σίγουρα. Όταν δημιουργείται μια ομάδα όλα είναι δύσκολα. Εν τούτης, όταν έρχεσαι μια ομάδα με τη φανέλα του Ηρακλή, σίγουρα καταλαβαίνεις το πού βρίσκεσαι και τι απαιτήσεις έχει η ομάδα και τι πρέπει να δώσει για αυτήν την ομάδα. Νομίζω ότι οι παίκτες αυτοί που ήρθαν ήταν αρκετά καλοί παίκτες, όλοι βασικά. Απλά δεν είχαν δείξει αυτό που μπορούσαν και την ποιότητά τους στις άλλες ομάδες, γιατί μένα σε ομάδες του επίπεδου του Ηρακλή. Βρήκανε ένα κλίμα πολύ καλό, σκέψου τα πολιτήρια του Ηρακλή σε σχέση με ομάδες άλλους γαμαθλικής. Νομίζω ότι κάνει τη διαφορά και η φανέλα. Και ο κόσμος. Και ο κόσμος και το γήπεδο. Σκέψου ότι κάποιες ομάδες ήταν στο Χατζόβλιο φέτος και φωτογραφίζονται μέσα στο Χατζόβλιο. Ναι, αλήθεια είναι. Επομένως για να καταλάβεις πού παίζουν αυτοί οι παίκτες που ανήκουν αυτή τη στιγμή στο Ηρακλή. Οπότε συνειδητοποίησαν το τι πρέπει να γίνει και δώσαν το κάτι παραπάνω, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της ομάδας όλα και μετά της κατηγορίας. Και νομίζω ότι τα καταφέραν ιδιαίτερα καλά. Καταλάβαν ότι το μόνο του θέμα είναι να βγάλουν την ομάδα στην επόμενη κατηγορία και αυτό προσπαθούν αυτή τη στιγμή και μάλιστα με πολλή επιτυχία. Και αν σκεφτούμε ότι έχουμε ακόμα 9 μάτς και είμαστε 2 πόντους από τον το Άρη Παντελεχωρίου, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αν και δεν τελείωσε τίποτα και πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί. Το θέμα είναι ότι όπως δημιουργήθηκε η ομάδα, δεν το περίμενε κανένας. Δουλέψαμε όλοι μαζί για να φτάσουμε σε τέτοιο επίπεδο και μάλιστα το βασικό που είναι το όπλο του Ηρακλή φέτος είναι ο κόσμος, ο οποίος είναι ο μόνος χρηματοδότης της ομάδας. Ναι, έτσι ακριβώς. Με τα διαρκείας, με τα κομμένα εισιτήρια, πάρα πολλές φορές έχετε αναφερθεί σε αυτό. Από όλες τις πλευρές, ναι. Ο κόσμος είναι αυτός που κρατάει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο και που μπορέσαμε να κάνουμε και τις μεταγράφες είναι πάλι με τη βοήθεια του κόσμου και νομίζω ότι θέλω να δώσουμε ένα ευχαριστώ στον κόσμο, απλά δεν έχει συνειδητοποιήσει ο κόσμος το τι έχει γίνει. Μην νομίζει ότι απλά είναι γάμα εθνική και τα εξωτατρέχουν, αλλά και πρέπει να πιστέψει όλος ο κόσμος ότι από τη γάμα εθνική που βρεθήκαμε, λέω κάποιον υπό τα ονόματά τους, ναι, τα ξέρουμε. Και να τους χαρακτηρίσω, τα ξέρουμε. Πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να στηρίξει την ομάδα τόσο πολύ σαν να είμαστε στην άλλη εθνική. Εννοείς, Φάνη, αναφέρεσαι σε αυτούς που ίσως δεν το έχουν πάρει απόφαση να έρθουν μαζικά, έτσι, γιατί πολλές φορές έχετε εκφράσει αυτό το παράπονο και εσύ και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης. Δεν είναι παράπονο, σκέψου να κλείσει. Μια καταγραφή είναι. Έχει 5.000 κόσμο μέσω όλων εισιτηρίων, με 4.000-5.000 μέσω όλων εισιτηρίων. Και όταν παραπάνω ανάλογα με τις πορείες που έκανε. Ναι, αναλόγως της πορείας. Τώρα έχω συλλόγω για το μίνιμουμ, ναι. τον αριθμό των φιλάθλων. Αυτός ο κόσμος που ήδη να έχει έρθει στο γήπεδο, γιατί είναι η δικιά τους η ομάδα αυτή τη στιγμή. Μην νομίζουν ότι η ομάδα ανήκει σε κανέναν. Σωστά. Ανήκει στους φιλάθλους. Επομένως, χάρη σε αυτούς προσπαθεί η ομάδα να επανέλθει εκεί που ήταν στην Αλφανική φυσικά και μόνο με τη βοήθειά τους μπορεί να γίνει αυτό και κανέναν άλλο. Μιας και αναφερόμαστε σε αυτό το κομμάτι, να περιμένουμε ακόμα μία συνέντευξη τύπου που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί γίνεται πρώτη φορά στον Ηρακλή. Εγώ δεν το ξαναθυμάμαι τόσα χρόνια με το ρεπορτάζ που ασχολούμαι, που και με τον κύριο Ακημίδη και με τα υπόλοιπα στελέχη που μας καταγράφεται σε συνέντευξη τύπου στη Μίκρα τα ποσά που μπαίνουν, που βγαίνουν, τα έσοδα, τα έξοδα, για να έχει μια πληρέστατη ενημέρωση ο κόσμος. Να το περιμένουμε αυτό, είναι στα κοντά αυτή η συνέντευξη τύπου. Φυσικά, αφού έχουμε υποσχεθεί στον κόσμο ότι κάθε δύο μήνες θα κάνουμε απολογισμό. Τα έσοδα του Ηρακλή και τα έξοδα και που πάντα λεφτά τα οποία τα δίνει ο ίδιος ο κόσμος. Επομένως, ο υπεύθυνος ενεργών που είναι ο Ακημίδης, ο οποίος είναι και μάλιστα πολύ αυστηρός, ναι.
Βλέπουμε ότι πάλι ετοιμαζόμαστε και μάλλον την άλλη εβδομάδα. Για την επόμενη εβδομάδα. Αυτές θα αποφασίσει μάλλον ποια μέρα θα είναι για να κάνει τον απολογισμό και να πει τους δύο μήνες επόμενους τι έσοδα έχει η ομάδα, από πού πήγαν τα έσοδα και πού πήγαν τα χρήματα τα οποία τα διέθεσε ο κόσμος. Και τα έξοδα και τα πάντα, ή κάθε λεπτομέρεια που αφορά το οικονομικό και το διοικητικό. Το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, το αφουγκράζεσαι κάθε μέρα, το έχουμε συζητήσει κι εμείς στα γήπεδα που βρισκόμαστε εντός και εκτός έδρας ούκο λίγες φορές. Φαντάζομαι το συζητείτε και μεταξύ σας, γιατί τώρα για παράδειγμα έχω 3-4 μηνύματα επ' αυτού. Όταν η ομάδα είναι πρώτη, πηγαίνει τόσο καλά, δύο πράγματα σκέφτεται ο περισσότερος κόσμος. Πρώτον, τα μπαράζ να έρθουν για να βγει ο Ηρακλής στην κατηγορία αγωνιστικά. Και δεύτερον, Φάνη, οι πάρα πολλές ερωτήσεις για το τι θα γίνει με το καλό του χρόνου. Έχω ακούσει και έχω μηνύματα και για το τι θα γίνει με την αύξηση με το οικού κεφαλαίου, το τι θα γίνει με τη νέα ΠΑΕ Ηρακλής, το τι θα γίνει με το αν μας βάλουν τρικλοποδιές, αν μας αφήσουν να ανέβουμε, αν θα γίνει κανένα σκάνδαλο πάλι. Τα ακούς και εσύ κάθε μέρα. Για όλα αυτά, πόσο έχει γίνει, έχει προχωρήσει η προετοιμασία? Πάνω απ' όλα βέβαια το αγωνιστικό δεν το συζητάμε. Αν δεν ανέβει η ομάδα, δεν είναι άσκοπες οι ερωτήσεις αυτές. Αλλά με το καλό, εφόσον τα καταφέρει η ομάδα στο αγωνιστικό κομμάτι, πόσο έχει προχωρήσει η προετοιμασία σε όλο το υπόλοιπο? Στο να υπάρξει μια διοίκηση, στο να μπορεί να σταθεί, το τι θα γίνει με τα χρέη, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που τα ακούμε κάθε μέρα. Και έχει και δίκιο ο κόσμος που αναρωτιέται για όλα αυτά, έτσι. Φυσικά, να ξεκινήσουμε από την αρχή που λέει ότι θα έρθει να βοηθήσει τα μπαράζ. Για να φτάσει η ομάδα σε μπαράζ πρέπει να είναι πρώτη. Σωστά. Σωστά. Ένα-ένα. Ήδη από τώρα. Το κάθε βήμα, κάνουμε ένα βήμα πρώτα και μετά πάμε στο δεύτερο. Mm-hmm. Επομένως ο κόσμος πρέπει ήδη να είναι στο γήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα, γιατί όπως σας είπα δεν υπάρχει ούτε κάποιος ο οποίος δίνει λεφτά στην ομάδα. Υπάρχουν τα 60 άτομα αυτή τη στιγμή που είναι πολύ λίγα για μένα, που δίνουν 50 ευρώ το μήνα σαν 60 είναι ακόμα, 60 είναι 60. Ακόμα, το οποίο φαντάζομαι πολύ λίγο, ασχετά από την κρίση που υπάρχει. Νομίζω ότι υπάρχουν άτομα στην ομάδα των φιλάθλων του Ηρακλή που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά. Από εκεί και πέρα η βοήθειά τους είναι η παρουσία τους μέσα στο γήπεδο, ειδικά σε εκτός έδρας, γιατί σε εκτός έδρας βλέπεις όταν πάμε όπου έχουμε πάει, γεμίσαμε το γήπεδο που παίζουμε μπάλα. Αποδεικνύονται δηλαδή, πολύ μικρά όλα, ναι. Ναι, επομένως νομίζω ότι εκτός έδρας πρέπει ο κόσμος να βοηθήσει ακόμη πολύ την ομάδα. Άρα να μην περιμένουμε για μπαράζ, γιατί εκεί λογικό είναι το ενδιαφέρον. Ναι, όχι, το έβαλα σε αγωνιστική κατηγορία τα μπαράζ, ότι ο περισσότερος κόσμος σκέφτεται με το καλό να έρθει η άνοδος και μετά είναι πάρα πολλές οι απορίες για το τι θα γίνει με το καλό στη Β' Εθνική. Από άποψη διοίκησης, από άποψη στελέχωσης, με μετοχές, με ΠΑΕ, με χρέη, με όλα αυτά που μας απασχολούν, έτσι, το τι θα γίνει. Ήδη γίνεται μια προεργασία, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα τώρα το επίσημο. Mm-hmm. Απλά ανεπίσημα μπορώ να αναφέρω ότι δεν υπάρχει ΠΑΕ, θα ιδρυθεί καινούργια ΠΑΕ, καινούργια νόμιμη εταιρεία. Με νέο αφημί προφανώς, κατά πάσα πιθανότητα, όταν κάνεις καινούργια είδηση, αφού έχει διαλυθεί ο Παπαδασάκης, έχει ζητήσει τη διάλυση της δικιάς του εταιρείας. Έχει τελειώσει αυτός, δεν ασχολούμαστε άλλο μαζί του. Ακριβώς, υπάρχει, οπότε... Ναι. Οπότε θα γίνει μια ίδρυση καινούργιας εταιρείας, θα δούμε τι χρέη έχουμε ζητήσει εμείς να δούμε τι χρέη υπάρχουν στην προηγούμενη εταιρεία. Mm-hmm. Ξέρουμε προς το δημόσιο τι χρέη έχει ο Ηρακλής. Από εκεί πέρα θα προσβοηθούν, δεν θα προσβοηθούν, αυτό είναι θέμα και κυβερνητικό. Έχετε μια ακριβέστατη εικόνα, μια ακριβή εικόνα, Φάνη, για το ποσό που μας περιμένει εφόσον δούμε την ομάδα στην εταιρεία? Για το δημόσιο έχουμε, δεν ξέρουμε. Το ποσό το ξέρουμε μέχρι την εποχή που ήταν τον Αύγουστο, νομίζω. Το οποίο? Τον Αύγουστο ξέρουμε. Το οποίο ποσό δεν χρειάζεται να φέρουμε τώρα okay. Τα ποσά, απλά δεν ξέρουμε. Το θέμα το γνωρίζετε να δουλέψετε σε εισαγωγικά πάνω σε αυτό, έτσι. Ακριβώς. Τώρα το θέμα είναι για όλους. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι με την ίδρυση της καινούργιας ΠΑΕ εξαρτάται το πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε σαν... σαν Ηράκλη, σαν οικογένεια του Ηράκλη, σίγουρα θα βγουν μετοχές προς πόλεις όπως γίνεται στις ΑΕ. Σκεφτόμαστε διάφορα θέματα, θα τα ανακοινώσουμε όταν θα έρθει η ώρα. Απλά τώρα mm-hmm. το βασικό είναι να δουλέψει η ομάδα, σαφέστατα, να καταφέρει να είναι πρώτη
και έχουμε καιρό μέχρι τον Μάιο-Ιούνιο που θα, μέχρι τον Μάιο ας πούμε, να κάνουμε. Έχεις δίκιο, απλά είναι και εύλογες οι απορίες του κόσμου για αυτά που σίγουρα, θα ακολουθήσουν. Ο κόσμος, υπάρχουν πολλοί που μπορεί να διαφερθούν για την ομάδα, άμα η ομάδα είναι πεντακάθαρη, σίγουρα θα υπάρχει ενδιαφέρον από κάποιους οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα, αλλά ακόμα πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και πολυμετοχικότητα στον Ηρακλή, όπως γίνεται σε πολύ μεγάλες ομάδες εξωτερικού. Ναι, το έχουμε ακούσει πολλά χρόνια αυτό από πολλούς στον Ηρακλή, ως ιδέα, ως πρόταση, ως σκέψη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει προχωρήσει ποτέ. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί και αυτό. Ναι, δεν έχει προχωρήσει και ποτέ η ομάδα να ανήκει στο φύλλο. Και όσο άνοιγε σε κάποιους μεγαλομετάχους που ερχόντουσαν και φεύγανε. Ναι, αυτή τη στιγμή η ομάδα ανήκει στους οπαδούς. Σωστά. Καθαρά και εξάσσερα, γιατί οι μόνοι που δίνουν λεφτά στην ομάδα είναι αυτοί που αγαπάνε την Ηρακλή. Από το υστέρημά του και την τσέπη της, βέβαια. Έτσι ακριβώς. Οτιδήποτε, οποιοδήποτε μπορεί ο καθένας. Άρα μπορεί κάλλιστα στην επόμενη κατηγορία να μπορεί να στηρίξει ο κόσμος πάλι την ομάδα με πολλούς τρόπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη χρονιά την επόμενη πετυχημένα και να επανέλθουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Μία από τις σκέψεις σας για το άμεσο μέλλον, πέρα από το διοικητικό οικονομικό που λέγαμε νωρίτερα, είναι και οι ακαδημίες, να ξαναυπάρξει ζωή στη Μίκρα, γιατί ως γνωστόν στην Τρίτη Εθνική δεν υπάρχει ΚΑΠΑ 20, δεν υπάρχουν... Εξυπακούεται και είναι υποχρεωμένη βασινόμου μια ομάδα να έχει ΚΑΠΑ 20. Άρα δημιουργούνται ξανά αυτά, έτσι. Στην επαγγελματική κατηγορία, αλλά ούτως ή άλλως θα δημιουργηθούν και οι ακαδημίες της ομάδας, γιατί είχαμε τόσα πολλά παιδιά τα οποία εξαφανιστήκανε. Δυστυχώς χαθήκανε. Δεν υπήρχε. Δυστυχώς. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι και ευτυχώς από τη στιγμή που έγινε μια καινούργια αρχή στην ομάδα, να είναι πεντακάθαρη ομάδα, γιατί. Α, από αυτή την άποψη, ναι. Από αυτό που λειτουργούσε η ομάδα με τον Παπαδασάκη και με τον Καγίλη, νομίζω ότι το μέλλον ήταν. Ενώ δυστυχώς για κάποια παιδιά που είχαν όνειρο να παίξουν στον Ηρακλή, φύγαν από τις ακαδημίες, πήγαν αλλού, αυτό. Όταν δημιουργείς από τις τάχτες κάτι, μπορεί να γίνει κάτι πολύ πιο καλό από ό,τι υπήρχε. Ναι, δεν αποκλείεται. Μακάρι. Μακάρι. Η πρωτιά σε αγχώνει καθόλου, όχι, ίσα-ίσα. Όχι, δεν νομίζω. Όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα και μπήκαμε μέσα και μάλιστα την τρίτη αγωνιστική, γιατί τις δύο πρώτες ήταν τα πιτσιρίκια. Με τα πιτσιρίκια, ναι. Λέω, το μόνο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι να παίξει μπάλα και να βγει πρωταθλητής. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να είμαστε στη γάμα εθνική. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να και το λέγαμε όλοι, έτσι, μηδενός εξαιρουμένου. Δεν μπορεί να πει ότι είναι στη γάμα εθνική και να υπάρχει, να συντηρηθεί στη γάμα εθνική. Δεν νομίζω να υπήρχε σκέψη κανένας. Και για του χρόνου με το καλό, αν και πάω πολύ μακριά τώρα, και που θα είναι με το καλό στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, πάλι το ίδιο πρέπει να λέμε και θέλουμε να λέμε, έτσι. Όχι να υπάρχει στην κατηγορία. Πάλι για τον Ηρακλή συζητάμε. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο με άλλο στόχο. Δεν μπορεί να νίκει κάπου αλλού, τόσο την Α' Εθνική. Άρα τα ευκόλου εννοούμενα δεν χρειάζεται τα αυτονόητα, δεν χρειάζεται να λέμε. Κάτι το ακόμα. Το θέμα είναι, ναι, το πώς θα μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε αυτή την ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, μεγάλη συζήτηση. Έτσι. Φάνη, κάτι τελευταίο, αν μπορείς να μας βοηθήσεις, αν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον, ναι, ΤΑΙ, υπάρχει κάτι νεότερο που μπορούμε να πούμε στον κόσμο. Κοίταξε, ο κόσμος. Γιατί έχει τραβήξει αρκετά αυτή η ιστορία. Δυστυχώς. Έχει τραβήξει αρκετά, μας δημιουργήσαν πολλά προβλήματα για την έκδοση του δελτίου, μας δημιουργούν ακόμα, έχουμε κάνει κάποιες κινήσεις έτσι ώστε να καταφέρουμε να βγει το δελτίο του και να βοηθήσει. Απλά δύο φορές που είχε έρθει ο ΤΑΙ στην Ελλάδα και έπαιξε ήταν κοινωνικός. Και αυτή τη στιγμή θεωρείται ξένος με σύμφωνα με τα λεγόμενα. Αυτό πώς άλλαξε, τότε είχε ισπανικό, τώρα δεν το έχει αυτό. Δεν ε? Μπορώ να το πω, ναι. Προσπαθούμε να βγάλουμε το δελτίο του, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είμαστε καλό δρόμο τουλάχιστον. Έτσι, το παλεύουμε. Το καλό είναι ότι υπάρχει ρεπό τώρα και ότι αργεί το μάτσο με τον Κυλκυσιακό, τουλάχιστον κερδίζουμε κάπως έτσι χρόνο, κατά κάποιο τρόπο. Λογικά, ναι. Ναι, γιατί φαντάζομαι είναι ένας παίκτης που θα δώσει και αυτός το κάτι παραπάνω, έτσι. Σίγουρα, ήδη όλοι οι παίκτες δίνουν το κάτι παραπάνω και με την προσθήκη ενός πολύ πολύ καλού και έμπειρου παίκτη, φυσικά ανεβάζεις και το επίπεδο της ομάδας. Έτσι ακριβώς. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Και εγώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον Φάνη του Τζιάρη. Είχαμε καιρό να τα πούμε.
Μας ενημέρωσε για όλα, νομίζω. Κατέγραψα και τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας, του τις μετέφερα. Είναι εύλογα όλα. Όλα, και εγώ τα ακούω κάθε μέρα και οι διοικούντες τα ακούν κάθε μέρα. Όλοι τα ακούμε κάθε μέρα και, και αναρωτιόμαστε για πολλά από αυτά κάθε μέρα. Με το καλό φυσικά πάνω απ' όλα το αγωνιστικό, να ανέβει η ομάδα, να τερματίσει η πρώτη, να πάει στα μπαράζ, να είναι στις πρώτες δύο θέσεις, να ανέβει η κατηγορία και μετά στο τραπέζι θα μπουν επί του πρακτέου όλα αυτά. Με ΠΑΕ, με αφημί, με χρέη, με το ένα, με το άλλο. Κάποια πράγματα μας είπε ο Φάνης Τουτζιάρης, κάποια πράγματα δεν είναι επί του παρόντος. Προφανώς τα προετοιμάζουν και πρέπει να τα προετοιμάσουν για να είναι απόλυτα έτοιμοι όταν έρθει η ώρα. Πάμε, μάλλον πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα, κοντά μας φυσικά είναι τα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου για τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας. Θα βάλουμε και γιαπωνέζικα τώρα, να μάθουμε. Βασιλής Όλγας 178 και Φλέμινγκ 13 στα κέντρα ξενογλωσσών Γκίζη Ανδριέλου. Πάμε και μια βόλτα στα Data Labs, στο κέντρο διαβίου μάθησης, για να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Πληροφορίες Εθνικής Αμήνης 14α 2310 222 962 και datalabs.edu.gr, όπου θα παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά, θα πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επανερχόμαστε. Το είπα εγώ από την αρχή ότι ο Χρήστος και ο Ιώσης απέναντί μου είναι κεφάτος σήμερα. Έχω αφήσει πάνω του τις μουσικές επιλογές, οπότε παίζει μπάλα, παίζει μπαλίτσα. Ποιος το λέει αυτό, μάθε μπαλίτσα, ποιος το λέει. Ποιος το λέει. Δεν σ' ακούω. Α, ο συνονόματός μου, ο Μητσικώστας, μάλιστα. Λοιπόν, το καφεμάγαζο παραμένει κοντά μας φυσικά με τους εξαιρετικούς καφέδες Vento. Μόνο στο καφεμάγαζο θα βρείτε Vento και σε πολλά μαγαζιά φυσικά επιλεγμένα καφέ σε όλη την Ελλάδα. Αν πάτε στο ίδιο το καφεμάγαζο στην Ακαδήμου στον Εύωσμο, καφεμάγαζο.gr στο διαδίκτυο 23 10 70 55 54 όσον αφορά το τηλέφωνο επικοινωνίας. Συνεχίζουμε, ακούσαμε πριν από λίγο τον Φάνη του Τζιάρη, είπαμε αρκετά για το ποδόσφαιρο. blue-papaki-yahoo.gr το email μας. Σε πολύ λίγο θα πάμε σε ένα άλλο τμήμα του Ηρακλή, γιατί ως γνωστόν η ώρα για μπλε ασχολείται με όλα τα τμήματα και τα αθλήματα. Και μιας και το αναφέρω, έχουμε μπροστά μας Final Four Epest, όπου συμμετέχουν για ακόμη μια φορά οι έφηβοι του Ηρακλή. Κυριακή 28 του μηνός στις 6 ο ημιτελικός στη Μίκρα, γνώριμα τα λιμέρια. Ηρακλής Άρης είναι το παιχνίδι. Γκόλ ο Πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα Λάρισα 1-0 για το κύπελο στο 13ο λεπτό. Ηρακλής Άρης, Χρήστο μου, ο πρώτος ημιτελικός στο Final Four εφήβων στο βόλεϊ στη Μίκρα την Κυριακή που μας έρχεται 28 του μηνός. Και στις 8 Πήγασος Πολύχνης ΑΣ Ελπής Αμπελοκήπων. Ναι, η ομάδα σου είναι η ελπίδα, έτσι. Ο Πήγασος είναι καλύτερος. Ναι, είναι μια αλήθεια αυτή. Εντάξει. Μάλλον Ηρακλή Πήγασος θα δούμε στο τελικό, αλλά εντάξει. Θα δούμε. Εκεί θα είμαστε να το καταγράψουμε. Ναι. Για το βόλεϊ που περιμένουμε μεταγραφή ακραίου διαγωνίου, που κυρίως ακραίος θα παίζει, αλλά μπορεί και ο διαγώνιος να είναι όποτε χρειαστεί. Η περίπτωση του Ήλιτς και κάποιες άλλες εξετάζονται. Ο Ήλιτς που έχει παίξει σε πάρα πολλές ομάδες, στον Άρη, στον Απόλλωνα Καλαμαριά, στο Φίνικα Ασύρου με καλή παρουσία, τελευταία στον Όφη και στα Μουδανιά, στην Α2. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι κεντρικοί που εξετάζονται από την κυανόλευκη διοίκηση. Όπως και να έχει, η ομάδα θα ενισχυθεί άμεσα και αυτό από ό,τι φαίνεται θα γίνει από τη στιγμή που ήρθε, πώς το είπε ο Χαρίλος χθες, που ήρθε και σταμάτησε η απαγόρευση μεταγραφών και ο Ηρακλής μπορεί να κάνει στο βόλεϊ τις μεταγραφικές κινήσεις που θέλει και για ακόμη μια φορά βέβαια είναι άξιο αναφοράς. Είναι άξια αναφοράς η προσπάθεια και το ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι ματώνουν οικονομικά και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία να προσφέρουν με τα χρήματά τους στην ομάδα και για την απαγόρευση μεταγραφών που ήταν ένα εμπόδιο μέχρι στιγμής και για να γίνουν μεταγραφικές κινήσεις για να αποκτηθεί βασικότατος κεντρικός που θα δώσει το κλικ, το κάτι παραπάνω που χρειάζεται η ομάδα, αλλά και μία ακόμα προσθήκη όσον αφορά την θέση του ακραίου. Ξανά θα κάνω τον πρόλογο που κάνω πάρα πολλές φορές με όλα αυτά τα
11,5 περίπου χρόνια που η ώρα για μπλε είναι ζωντανά εδώ στο Λίμπερο 107,4 και το κάνω επίτηδες γιατί θέλω όσο περνάει από το χέρι μου μέσω αυτής της εκπομπής να το λέμε ότι είναι πραγματικά σπουδαίο να μπορούμε όσοι ασχολούμαστε καθημερινά με την Κιανόλευκη οικογένεια και όσο ο καθένας μπορεί να ρίχνει μια ματιά και στα υπόλοιπα τμήματα. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ φυσικά είναι ψηλά, έτσι δεν το συζητάμε, πόσο μάλλον όταν απασχολούν όλο αυτόν τον κόσμο, χιλιάδες κόσμο, όσο είναι στα φόρτε τους, ακόμα και στα down τους δεν έχει σημασία. Και τα υπόλοιπα τμήματα όμως είναι Ηρακλής. Και αυτός ο πρόλογος αφορά γιατί για ακόμη μια φορά θα πάμε σε ένα από αυτά τα τμήματα. Τούτη τη φορά να μιλήσουμε για το πόλο, έχουμε αρκετό καιρό να ασχοληθούμε και πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον προπονητή. Όσον αφορά το Κιανόλευκο πόλο, το πόλο του Ηρακλή, τον κύριο Άγγελο Κλότσικα που είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα coach. Το coach ισχύει και για το πόλο, το λέμε παντού, ε. Έτσι, εσύ για όλα, για τα πάντα, για όλα τα αθλήματα. Καλή χρονιά με υγεία. Καλή χρονιά με υγεία και ηρεμία για όλα τα τμήματά μας και για την ομάδα μας. Έτσι ακριβώς. Έχω αφορμές αρκετές για να τα πούμε. Καταρχάς μια αφίσα που είδα από χθες να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στο Facebook για κάτι που οργανώνεται, αλλά έχει καιρό αυτό, σε ένα μήνα περίπου είναι, για μια εκδήλωση όσον αφορά το πόλο. Και με αυτή την αφορμή, αλλά και με την έναρξη της αγωνιστικής παρουσίας, θα θέλαμε τα φώτα σας για την προσπάθεια που γίνεται φέτος στο πόλο του Ηρακλή. Γιατί μπορεί δυστυχώς να είναι στις χαμηλές κατηγορίες πλέον, να μην συζητάμε για Α1 και διακρίσεις, αλλά δεν πάβει να είναι Ηρακλής. Και από τη στιγμή που είναι Ηρακλής, εμείς ασχολούμαστε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η εκδήλωση λοιπόν θα είναι ο χορός του τμήματός μας, όπου θα κοπεί η πίτα του τμήματος και θα δοθούν κάποια βραβεία και θα βραβευθούν κάποιοι αθλητές μας οι οποίοι την προηγούμενη χρονιά διακριθήκανε στο τμήμα μας και στην ομάδα μας φυσικά. Είναι μια ευκαιρία να προσεγγίσουμε καινούργιους αθλητές στην ομάδα μας, να μας γνωρίσουν, να μας δουν και από κοντά, να δούμε την προσπάθειά μας. Στόχος μας έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια από πέρσι ουσιαστικά με τον κύριο Καρυπίδη, συνεχίστηκε με κάποιους άλλους ανθρώπους που αγαπάνε το τμήμα, να φτιάξουμε κάτι όμορφο, οικογενειακό, σαν οικογένεια προχωρήσουμε και να φτιάξουμε κάτι σωστό, όπου τα δικά μας παιδιά θα παίζουν, θα προσπαθούν για τον Ηρακλή, θα αγωνίζονται και θα παλεύουν κάθε μέρα και περισσότερο ώστε να φτάσουν στο τμήμα όπως ήταν παλιά. Η φιλοδοξία μας είναι να φτάσουμε κάποια στιγμή όπως ήμασταν παλιά στην Α1, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο αυτές τις εποχές, έτσι. Αλλά πάντοτε με το σωστό ήθος, τους σωστούς στόχους, κοντοπρόθεσμους πάντα, έτσι. Και πάντοτε με δικά μας παιδιά που αγαπάνε το τμήμα, πρώτα απ' όλα τον Ηρακλή και πρώτα απ' όλα το τμήμα μας. Αυτή είναι η στόχη μας για αρχή. Ξεκινάμε από το μηδέν και ασχολιόμαστε με νεαρά παιδιά, καθαρά νεαρά παιδιά. Θα κατεβούμε το καλοκαίρι με μικρούς αθλητές, ο μέσος όρος ηλικίας θα είναι 17-18 χρονών, προσπαθώντας μέσω αυτών να έχουμε ένα μέλλον με ένα πλάνο το οποίο θα φτάνει την 7ετία, την 8ετία, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Με προλάβατε, γιατί έτσι όπως ακούω την καταγραφή αυτού του πλάνου και δύσκολο είναι και επίπονο είναι σε οικονομικές συνθήκες που δεν ευνοούν στην εποχή μας. Αλλά και χρονοβόρο προφανώς θα είναι, γιατί από τα χαμηλά πρέπει να βάλεις κάποιες βάσεις σιγά σιγά να δημιουργείς κάτι ουσιαστικό. Κοιτάξτε, είναι κάτι το οποίο θέλει επιμονή, υπομονή πολύ από εμάς και από όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ξέρουμε ότι όλοι θα θέλαμε τον Ηρακλή να είναι στην Α1 κατηγορία και να και στους άντρες και στις γυναίκες, παντού και όλα μας θα πηγαίνουν καλά. Δυστυχώς όμως η καιρή είναι δύσκολη. Οικονομικά το πόλο είναι ένα άθλημα το οποίο δεν φέρνει χρήματα ώστε να μπορούμε να παρέχουμε και τις σωστές παροχές που θα βρούμε να έχουν οι αθλητές μας ώστε να προοδεύουν όσο γίνεται περισσότερο και προσεγγίζουμε και παιδιά παρέχοντάς τους τα σωστά στοιχεία για να κάνουν την προπόνησή τους. Παλεύουμε, προσπαθούμε, έχουμε ανθρώπους όπως είναι ο Γιώκας, ο κύριος Γιώκας, ο κύριος Χατζηκυριάκος, ο οποίος είναι και παλιός αθλητής του συλλόγου, που παλεύουν συνεχώς να βρουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Έχουμε όνειρο, έχουμε στόχο, έχουμε όραμα. Πιστεύω να τα καταφέρουμε αρκεί να έχουμε την εμπιστοσύνη του κόσμου πρώτα απ' όλα και των παιδιών που έχουμε τριγύρω μας. Γίνεται ένα restart από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, ναι, αυτές τις μέρες. Και πάνω σε αυτό το restart,
μπορούν και όσοι γονείς και όσοι τέλος πάντων ενδιαφέρονται να γράψουν τα παιδιά τους, γιατί μιλάμε και για πολύ μικρές ηλικίες. Φαντάζομαι μπαίνει και μια υποδομή πάνω σε αυτό, έτσι, για ακαδημίες όπως λέμε. Να μπουν σε μια διαδικασία να έρθουν, γιατί είναι κάτι που μέσω της εκπομπής συνηθίζουμε να το προβάλλουμε για όλα τα τμήματα. Δηλαδή, όσοι γονείς θέλουν να στείλουν το παιδί τους στον Ηρακλή, δεν είναι ανάγκη να το στείλουν στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Μπορούν να το στείλουν και στο κολύμπι, μπορούν να το στείλουν και στο πόλο καλή ώρα, μπορούν να το στείλουν και στη συγχρονισμένη κολύμβηση και στο τζούντο και οπουδήποτε. Δόξα τω Θεώ, 17 τμήματα έχουμε. Οπότε... Έτσι. Και σίγουρα και ό,τι έχει να κάνει με την πισίνα θα τους βοηθήσει να μάθουν κάτι χρήσιμο, το οποίο. Ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, όταν μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά. Ναι. Γι' αυτό είναι η ερώτηση. Ασχολιόμαστε έτσι κι αλλιώς με την εκμάθηση της κολύμβησης πρώτα απ' όλα. Και αργότερα με το πόλο, οπότε θα μάθουν και κάτι χρήσιμο για το υπόλοιπο της ζωής τους. Έτσι. Άρα για τους γονείς coach που θέλουν να ασχοληθούν, θέλουν να μπουν στη διαδικασία να τα φέρουν στην πισίνα να μάθουν και το πόλο, τι τους λέμε, τι πρέπει να κάνουν. Τους λέμε να ή να μας επισκεφτούν από κοντά για να δουν τη δουλειά μας, για να δουν όλα αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή, πώς πραγματοποιούνται και με τι αγάπη δουλεύουμε πάνω σε αυτό, έτσι. Στα παιδιά μας λοιπόν τα μικρά. Να έρθουν από κοντά για να δουν το έργο μας. Αλλιώς μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά είτε μαζί μου, είτε με τον κύριο Χατζηγιάκο, είτε με τον κύριο Γκιόκα στα τηλέφωνά τους, που είτε τα έχετε δει σε αναρτήσεις, είτε αν θέλετε μπορώ να σας δώσω και εγώ. Βέβαια. Έτσι. Και... Καθημερινά στο Ποσειδόνιο σας βρίσκουμε. Καθημερινά στο Εθνικό. Στο Εθνικό. Mm-hmm. Είμαστε 8 η ώρα είμαι εγώ εκεί πέρα κάθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, γιατί Σάββατο είναι πρωινή η προπόνηση στις 12 η ώρα. Εθνικό είμαστε λοιπόν, 8 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Ωραία, να ευχηθώ καλή αρχή, να ευχηθώ καλή δύναμη, σίγουρα θα τη χρειαστείτε και να πάνε όλα καλά. Εν όψη βέβαια και του χορού που θα γίνει 24 Φεβρουαρίου, όπως έχω την ωραιότατη αφίσα που έχει βγει μπροστά μου. ναι, δώσαμε ένα τόνο χιουμοριστικό λίγο. Πολύ ωραία, πολύ. Και οι δύο είναι εξαιρετικές. Και μέχρι τότε θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε για το τμήμα. Καλή υπομονή να ευχηθώ, έτσι, γιατί αυτό θέλει και πολύ μεγάλη υπομονή. Υπομονή έχουμε, γιατί έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτό που ονειρευόμαστε να φτιάξουμε, πρώτα απ' όλα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά και έχουμε να τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Γεια σας, να έχετε. Καλό να είστε καλά, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν, πήραμε και μια γεύση από το κυανόλευκο πόλο που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και στους άντρες, συγγνώμη, και στις γυναίκες δεν είναι ούτε Α1 ούτε Α2, είναι στις επόμενες κατηγορίες, στις χαμηλές. Γίνεται μια νέα προσπάθεια. Χθες το βράδυ είχα μια συζήτηση επ' αυτού με τον έφορο του τμήματος. Επικοινωνούμε και φιλοξενήσαμε τον προπονητή. Επαναλαμβάνω, στην ώρα για μπλε έχουν βήμα όλα τα τμήματα, όλα τα αθλήματα του Ηρακλή. Οι προπονητές, πόσο μάλλον, δεν το συζητάμε, οι αθλητές, οι έφοροι. Γιατί είναι Ηρακλής. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, είναι Ηρακλής. Και όσο μιλάμε για το σήμα του Ηρακλή, για τον ημίθεο, είτε είναι στήθος, είτε είναι σκουφάκι, είτε είναι οτιδήποτε, είτε είναι τατάμι. Το ξέρεις το τατάμι, Χρήστο? Ο αγωνιστικός χώρος του τζούντο, έτσι λέγεται. Σήμερα είναι μορφωτική εκπομπή. Οτιδήποτε και να είναι Ηρακλής. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, και αυτό είναι που μας απασχολεί, και αυτό που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνει να ερχόμαστε κάθε μέρα και να μιλάμε εδώ στην εκπομπή. Και χαίρομαι που μετά από χρόνια υπάρχει πλέον και γάμα σίγμα, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει το 15 μελές που τα τρέχει όσο μπορεί με τα προβλήματα που υπάρχουν. Καμένη γη βρήκανε μπροστά τους όλα αυτά τα χρόνια. Ακέφαλος ήταν ο γάμα σίγμα, η μαμά του συλλόγου, με όλα αυτά τα τμήματα που, πιστέψτε με, μπορεί κάποιος να λέει έλα μωρέ πιο πόλο, έλα μωρέ πιο στίβος, έλα μωρέ πιο κολύμπι, έλα μωρέ το ένα κτλ. Γιατί, okay, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ πουλάνε περισσότερο, αλλά και αυτά μας γλυκαίνουν. Δεν χαρήκαμε πέρυσι με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κολύμβηση. Χαρήκαμε. Τα θέλουμε, όλα καλά είναι. Όλα είναι ευπρόσδεκτα. Όταν μιλάμε για αυτό το τεράστιο σύλλογο που είναι πρώτος σε πανελλήνιους τίτλους όλα αυτά τα χρόνια από τότε που ιδρύθηκε, θέλουμε να συνεχίσει να είναι πρώτος. Και πρώτος ένας σύλλογος γίνεται όχι μόνο αν πάρει κάτι στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, και με τα υπόλοιπα που κάποιοι άλλοι δεν τα μετράνε γιατί δεν παίρνουν στα υπόλοιπα, γιατί ο Ηρακλής έχει πάρα πολλά τμήματα που πρωταγωνιστούν.
Μιας και το πιάσαμε σήμερα, μας δίνει τη ευκαιρία να πούμε και για, να διαβάσουμε μάλλον και την ανακοίνωση για αυτό που θα γίνει το Σάββατο 27 του μηνός. Χρόνια πολλά στους Γρηγόριδες, είπα σήμερα και στις Γρηγορίες. Δεν είπα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Λοιπόν, με την παρούσα ανακοίνωση θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ερχόμενο Σάββατο 27 Ιανουαρίου ο Σύλλογος Βετεράνων του Στίβου, παρουσία των Ακαδημιών και Αθλητών του Τμήματος Στίβου του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής, θα κόψει την πίτα του στις 12 στην αίθουσα τύπου του Καφτανζογλίου Σταδίου. Η παρουσία όλων είναι σημαντική και θα μας τιμούσε. Ναι. Η ανακοίνωση είναι προημερών, απλά τη θυμίζω εγώ τώρα. Αναφέρει και αυτό βέβαια με σωματείο που το είχαμε κάνει θέμα εδώ στην εκπομπή πριν από 3 χρόνια, 2 δεν θυμάμαι, με μια άλλη ομάδα που χρησιμοποιεί το όνομα Ηρακλής, και διευκρινίζεται εδώ ότι ο Γάμα Σίγμα δεν έχει καμία σχέση με άλλες εκδηλώσεις που κάνουν άλλοι που έχουν ξεκινήσει και έχουν ιδρύσει Ηρακλή και έχουν πάρει ένα σήμα ό,τι να είναι και το έχουν βάλει και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι εκείνος είναι ο κανονικός Ηρακλής. Αν δε, ένας είναι ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, δεν υπάρχει δεύτερος. Θα θέλαμε να ενημερώσουμε λοιπόν πάνω σε αυτό, γράφει η ανακοίνωση, ότι τα μέλη της διοίκησης έχουν κινήσει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για τη διασφάλιση του ονόματος Ηρακλής, η οποία χρησιμοποιείται παρανόμως από άλλα σωματεία που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τον σύλλογό μας 1000 χρόνια Ηρακλής. Να μην πούμε και ένα μπράβο στα παλικαράκια μας και στα κοριτσάκια μας που πήραν 33 μετάλλια πρόσφατα στην Πτολεμαϊδα στο Κολύμπι. Στους αγώνες εκεί που έγιναν 33 παρακαλώ τα μετάλλια, χειμερινοί αγώνες στην Πτολεμαϊδα. Μπράβο στους κολυμβητές μας. Πας για ένα Λάρισα 1-0 στο 27ο λεπτό και είναι και το μοναδικό που βρίσκεται στο κουπόνι του στοιχήματος για όσους ασχολούνται με το στοίχημα τούτη την ώρα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο για το καθιερωμένο μας pre-game. Παρασκευή είναι αύριο, βέβαια pre-game για ανδρική ομάδα βόλεϊ και ανδρική ομάδα ποδοσφαίρου δεν έχουμε γιατί δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Αλλά έχουμε μπάσκετ, το εκτός έδρας παιχνίδι που θα γίνει το Σάββατο στις 5. Έχουμε γυναικεία τμήματα, έχουμε ακαδημίες, έχουμε πολλά. Ισοφαρίζει η Λάρισα. Μάλιστα. 1-1 η Λάρισα στο 28ο λεπτό. Ισοφάρισε μόλις τώρα μέσα στους ζωσιμάδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου που ήταν και σήμερα κοντά μας για να μάθουμε τις γλώσσες μας και την πληροφορική μας. Και τμήματα από 5 μόλις ετών. Να πάτε να γράψετε τα παιδάκια σας να ξέρουν να μιλούν και τίποτα παραπάνω. Βασιλής Σόργας 178 και Φλέμινγκ 13. Κοντά μας επίσης και τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης για σεμινάρια στα οικονομικά. Να αποκτήσετε γνώσεις στον τομέα της εργασίας σας, να αποκτήσετε δεξιότητες ως στέλεχος ή υπάλληλος γραφείου με σεμινάρια στα οικονομικά και να γίνετε φυσικά απαραίτητοι. Εθνικής Αμήνης 14α για πληροφορίες 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι στα μπασκετόπεδα εδώ στην Basket City στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4 με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.